Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Νάγια, αυτός είναι ο Μέρλιν και σήμερα θα μιλήσουμε για τα αγαπημένα μου και μη προϊόντα του μήνα Ιανουαρίου. Καλό μήνα, by the way, ο Φεβρουάριος είναι εδώ. Ζητήσατε να βλέπετε πιο πολύ τον Μέρλιν, οπότε είπα να ξεκινήσουμε μαζί το σημερινό βίντεο και αυτή τη στιγμή μας σουλάει ένα από τα αγαπημένα μολύβια χιλιών του μήνα. Το μακιγιάζ. Λίγο βαρύ θα το έλεγα, όπα, δεν συνηθίζω να βάζω glitter, αλλά αποφάσισα να πειραματιστώ με μία από τις παλέτες που θα σας δείξω στη συνέχεια και μάλλον αυτό το βίντεο θα το ανεβάσω ως πολύ γρήγορο tutorial στο Instagram μου, οπότε αν δεν με ακολουθείτε εκεί, κάντε το τώρα, at Nagiapo. Επίσης, αν δεν έχετε γραφτεί στο κανάλι, γραφτείτε πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή και πάμε να ξεκινήσουμε γιατί θέλει να φύγει. Το πρώτο προϊόν λοιπόν είναι ένα primer και έρχεται από την NYX, είναι το Pore Filler και πραγματικά με εντυπωσίασε πάρα πολύ και η υφή του που είναι κάπως σιλικονάτη, δεν είναι καθόλου κολλώδης βέβαια και δεν αφήνει κανένα χρώμα στην επιδερμίδα, αλλά αντιθέτως γεμίζει τους πόρους και τη λιένει πάρα πολύ, δηλαδή νιώθω ακόμα και την επιδερμίδα στο χέρι μου τώρα και είναι βελούδινη, οπότε θα συνεχίσω σίγουρα να το χρησιμοποιώ ειδικά κάτω από ενυδατικά foundations και για εσάς που έχετε διευρυμένους πόρους και λιπαρότητα νομίζω ότι θα σας βολέψει πάρα πολύ. Το επόμενο προϊόν είναι αυτό εδώ το Studio Photogenic Eyeshadow Base, μια βάση για σκιές δηλαδή από την NYX, η οποία δεν έχει χρώμα, στεγνώνει διάφανη. Παρόλο που βλέπετε λίγο χρωματάκι τώρα που την εφαρμόζω στο χέρι μου, στεγνώνει λοιπόν διάφανη και οι σκιές έχουν πάρα πολύ ωραία απόδοση επάνω σε αυτή τη βάση. Ένα προϊόν που μου πήρε λίγο καιρό να αγαπήσω, αλλά πλέον χρησιμοποιώ σχεδόν σε καθημερινή βάση, είναι αυτή εδώ η CC Cream από την IT Cosmetics. Η Your Skin But Better Color Correcting Full Coverage Cream με SPF 50. Λοιπόν, το ωραίο με αυτό το προϊόν, δεν θα το πω foundation, είναι ότι μπορείς να επιτύχεις πλήρη κάλυψη αν το εφαρμόσεις με πινέλο, μπορείς να επιτύχεις και πολύ ελαφριά ομοιομορφία στο χρωματικό τόνο της επιδερμίδας σου, αλλά και προστασία αντιλιακή αν το εφαρμόσεις ακόμα και με τα δάχτυλά σου. Είναι πολυχρηστικό προϊόν για μένα, αν θέλετε να έχετε κάτι on the go μαζί σας και να ανανεώνετε και την αντιλιακή σας προστασία, νομίζω ότι είναι φανταστικό και πρέπει να υπάρχει στο νεσεσέρ σας. Πάμε στον Κορέ που μου έστειλε αρκετά προϊόντα από την διορθωτική σειρά του για επιδερμίδες με ατέλειες με ενεργό άνθρακα. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν αυτό εδώ το Corrective Foundation. Μου έχουν στείλει την απόχρωση ACF2, έχει SPF 15. Αρκετό μόνο τις μέρες που έχει full συννεφιά, αυτό το SPF πολύ χαμηλό είναι, να βάζετε και αντιλιακό πάντα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο foundation το φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου, είναι θα έλεγα για επιδερμίδες με ατέλειες και με λιπαρότητα, γιατί είναι στεγνώνει αρκετά matte και αρκετά πουδρένιο, όχι ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει και κάποια με κανονική επιδερμίδα και ατέλειες, αλλά θέλω καλή ενυδάτωση κάτω από αυτό εδώ. Επίσης ένα παραπονάκι το έχω για τις αποχρώσεις, είναι πάρα πολύ λίγες, θα ήθελα ο Κορές να διευρύνει την γκάμα για να μπορεί ο καθένας να βρει ακριβώς τον χρωματικό τόνο που του αναλογεί. Αυτό που δεν μου άρεσε πολύ από τη σειρά αυτή ήταν το concealer, το φοράω και αυτό σήμερα κάτω από τα μάτια μου. Είναι κρεμόδες, είναι σε stick βασικά. Δεν είμαι fan των concealer σε stick, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι αρκετά κρεμόδες, μπορείς να το απλώσεις εύκολα και με το δαχτυλό σου και με πινελάκι, αλλά δεν ξέρω, βρίσκω ότι η κάλυψή του εξαφανίζεται όσο το απλώνεις. Δηλαδή από πλευρά κάλυψης εμένα δεν με ικανοποίησε και ιδιαίτερα. Αν τώρα θέλετε ελαφριά κάλυψη μπορείτε να το δοκιμάσετε, επίσης αφήνει ένα λίγο κολλώδες τελείωμα, δηλαδή θέλει σίγουρα πούδρα από πάνω. Μία πολύ ωραία παλέτα του Κορέ από την ίδια σειρά είναι αυτή εδώ. Επίσης αυτές οι αποχρώσεις που χρησιμεύουν για να αποχρωματίσετε τις δυσχρωμίες στην επιδερμίδα σας και να καλύψετε ενδεχομένως πυράκια, κοκκινίλες κτλ. Θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο κρεμόδες. Τις βρίσκω πολύ πηχτές, μπορείτε όμως καλύτερα και προτείνω να τις εφαρμόσετε με πινέλο παρά με το δάχτυλό σας, γιατί με το δάχτυλό σας δεν θα επιτύχετε την κάλυψη που θέλετε. Ωστόσο είναι μια πολύ ωραία παλέτα, ειδικά για εσάς που ξεκινάτε και μαθαίνετε το color correcting, ειδικά επειδή έχει αυτές τις πολύ βατές αποχρώσεις. Επίσης από τον Κορέ θα μιλήσω για ένα highlighter, το οποίο όταν το σπατσάρω στο χέρι μου μου αρέσει πολύ, όταν το βάζω στο πρόσωπό μου είναι παιδιά πάρα πολύ πουδρένιο, αφήνει πάρα πολύ kickback και δείτε λίγο τι ωραίο που είναι στο χέρι, νομίζω ότι πρέπει να το πιάνει η κάμερα,
το πολύ ωραίο φως και τη γυαλάδα που δίνει. Ωστόσο, το φοράω στο πρόσωπό μου και δεν μπορώ να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί. Αντίθετα, νομίζω ότι μου είχε αφήσει και μια άσπρη γραμμή σε αυτό το σημείο. Η απόχρωση που έχω, δεν ξέρω ποια είναι, νομίζω δεν έχει απόχρωση. Είναι απλά το Wild Rose Instant Light Illuminating Powder. Okay. Δεν λέει highlighter, λέει illuminating powder. Ενδεχομένως λοιπόν θα μπορούσες να το βάλεις σε όλο το πρόσωπο, αλλά εγώ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό, γιατί αφήνει χρώμα και δεν θέλω καθόλου να μου αλλάξει την απόχρωση του foundation μου και της επιδερμίδας μου. Πάμε να συνεχίσουμε με την NYX και αυτό εδώ το Liquid Illuminator από τη σειρά Born to Glow. Παιδιά, αυτό εμένα μου αρέσει να το βάζω κάτω από το foundation και να το απλώνω σε όλο το πρόσωπο. Όχι, έβαλα πάρα πολύ στο χέρι μου. Αυτό έχει μια ροζ απόχρωση. Είναι η απόχρωση Sunbeam. Μ' αρέσει λοιπόν να το απλώνω στην επιδερμίδα μου και δείτε τι ωραίο φως δίνει, που αν έχετε επιδερμίδα χωρίς ατέλειες βέβαια, μπορείτε να το βάλετε αυτό σε σημεία συγκεκριμένα και να βγείτε με την πιο ωραία φυσική γυαλάδα στο πρόσωπό σας έξω. Μπορείτε να το βάλετε και πάνω από foundation που έχετε σετάρει, το δοκίμασα και αυτό, δεν ενοχλεί το foundation, αρκεί να το κάνετε λίγο με τα δαχτυλάκια σας τα μποναριστά και δεν μένει κολλώδες ή γελιστερό στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Πολύ ωραίο προϊόν. Θέλω τώρα να μιλήσω για μάσκαρα και θα περάσω σε μία που μου άρεσε και σε μία που δεν μου άρεσε. Αυτή που δεν μου άρεσε την έχω και σε τρεις αποχρώσεις, οπότε μπορώ να σας μιλήσω και για τις τρεις. Η μόνη που κατάφερε να μου δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα μετά από τρία περάσματα, τρεις στρώσεις, ήταν η μαύρη. Το χρώμα είναι ok, αλλά δεν είναι αυτή η μάσκαρα που θα σου δώσει τις πολύ εντυπωσιακές βλεφαρίδες. Έχει πάρα πολύ ελαφρύ αποτέλεσμα. Θα την πρότεινα μόνο σε εσάς που έχετε λεπτές βλεφαρίδες, ίσως και δεν θέλετε κάτι πολύ βαρύ, ένα πολύ βαρύ προϊόν. Οι άλλες δύο αποχρώσεις, ωστόσο, που είναι αυτή εδώ η μοβ και η καφέ, παιδιά, σε μένα δεν είναι σαν να μην βγάζουν χρώμα. Δεν φαίνονται σχεδόν καθόλου. Δεν με κάλυψαν. Θα ήθελα τα χρώματα να είναι πιο έντονα, να βλέπεις δηλαδή τη μοβ βλεφαρίδα. Οπότε θα συνεχίσω την αναζήτηση. Αν έχετε βρει κάποια χρωματιστή μάσκαρα που πραγματικά έχει ωραίο αποτέλεσμα και ως μάσκαρα αλλά και ωραίο χρώμα, θέλω να μου την προτείνετε στα σχόλια. Η μάσκαρα που μου αρέσει ωστόσο από την NYX είναι η On The Rise Volume μάσκαρα. Τη φοράω και σήμερα στις βλεφαρίδες μου. Έχω κάνει δύο στρώσεις γιατί με τέτοιο eye look ήθελα ένα δυνατό αποτέλεσμα και δεν με δυσκολεύει καθόλου και έχει πολύ ωραία απόδοση χρώματος επίσης. Πάμε σε δύο προϊόντα για τα χείλη από την Eredue. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Everlasting Liquid Matte Lipstick. Είχα την ευκαιρία να το δοκιμάσω περισσότερο αυτές τις μέρες και ειδικά τις μέρες που βγήκα έξω και φορούσα μάσκα, ήθελα κάτι ανεξίτηλο, που είναι ανεξίτηλο, αλλά Χριστέ μου, μου ξεραίνει τόσο πολύ τα χείλη που πραγματικά θέλω να το αφαιρέσω μετά από μισή ώρα. Αν το αντέχετε, αν το αντέχουν τα χείλη σας, είναι πολύ σταθερό, δοκιμάστε το. Τα δικά μου τα χείλη δεν το αντέχουν και ας τα έχω ενυδατώσει πριν. Οπότε για μένα είναι ένα όχι, ένα fail. Αυτό που μου άρεσε όμως από την Eredue είναι το Color Wear Lip Crayons, την απόχρωση Dramatic. Το έχω φορέσει και σε μακιγιάζ που έχουμε κάνει στο κανάλι. Θα σας το βάλω εδώ πάνω για να το δείτε. Όταν δοκίμαζα όλα αυτά τα νέα προϊόντα. Και είναι σταθερό, όχι ανεξίτηλο, σταθερό όμως πολύ και ενυδατικό ταυτόχρονα, κάτι που τα χείλη μου μπορούν να αντέξουν με βεβαιότητα. Α, επίσης έχει αυτόν τον πολύ ωραίο μηχανισμό και το κάνεις twist από κάτω, το γυρνάς από κάτω και βγαίνει και ξαναμπαίνει μέσα, οπότε δεν παιδεύεσαι να κουβαλάς ξύστρα μαζί σου, να βρεις την κατάλληλη διάμετρο της ξύστρας και να έχεις συνεχώς αυτή την έγνοια. Λοιπόν, πάμε σε δύο προϊόντα για τα φρύδια που δεν μου άρεσαν καθόλου. Το ένα είναι από την Eredue, το άλλο είναι από την NYX. Εγώ δεν κατάλαβα καθόλου, γενικά δεν καταλαβαίνω καθόλου αυτά τα προϊόντα που έχουν τρία δοντάκια. Το συγκεκριμένο γράφει μάλιστα ότι είναι tint pen 24ωρης διάρκειας. Δεν το καταλαβαίνω επίσης γιατί πρώτον όταν το εφαρμόζω στο χέρι μου και πάνω κάνω γραμμούλες και στα φρύδια μου, μου τζουρώνει και δεύτερον, ναι μεν στεγνώνει γρήγορα, αλλά δεν είναι αδιάβροχο, οπότε πώς μπορεί να διαρκέσει 24 ώρες κάτι που δεν είναι αδιάβροχο, που εδώ και θα μπορεί να κουμπίσεις το πρόσωπό σου, μπορεί λίγο να υδρώσεις, όχι. Επίσης ψάχνω ένα πολύ καλό προϊόν για τα φρύδια το οποίο είναι αδιάβροχο. Περιμένω τις προτάσεις σας, σας το έχω πει και σε άλλο βίντεο. Και δεν κατάλαβα καθόλου αυτό το προϊόν από την NYX που λέγεται Deep Shape Go. Φαίνεται πρακτική η ιδέα του να έχεις πινελάκι από τη μία μεριά, το pomade από την άλλη μεριά και να τα χρησιμοποιείς μαζί. Ωστόσο εγώ το pomade το βρήκα αρκετά ξερό και το πινελάκι όχι αρκετά
λεπτό για να μπορέσω να δημιουργήσω τις τριχούλες, ειδικά εδώ μπροστά στην αρχή του φρυδιού, οπότε δεν το βολεύτηκα καθόλου, όσο και αν προσπάθησα να το χρησιμοποιήσω πολλές φορές. Θα περάσω τώρα στην παλέτα με την οποία έχω κάνει το σημερινό μακιγιάζ. Δεν συνηθίζω να χρησιμοποιώ τέτοια χρώματα, αλλά ήθελα να τα δοκιμάσω ταυτόχρονα. Είναι η NYX Ultimate Shadow Palette στην απόχρωση Ultimate Utopia. Έχουν πολύ ωραία απόδοση σκιές. Να σας πω ότι έχει και matte σκιές. Έχει και αυτά εδώ που είναι shadow toppers. Αυτό το λατρεύω. Το λατρεύω όμως. Θα σας το σουατσάρω εδώ στο χέρι μου για να το δείτε. Γιατί δίνει σχεδόν ένα duochrome αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αδικείται λίγο στην κάμερα. Έχει και τα toppers λοιπόν, όπως αυτό. Έχει και τα glitter, τα οποία είναι τυφλωτικά. Αυτό δεν τόλμησα να το χρησιμοποιήσω. Θα το σπατσάρω όμως και αυτό για να το δείτε. Oh my god! Εντάξει, θα ήταν πολύ εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό που δεν μου άρεσε και τόσο είναι ότι πρασινίζει λίγο, έτσι δεν είναι, όπως και αυτό που έχω στα μάτια μου σήμερα. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο χρυσό. Αυτό εδώ έχω χρησιμοποιήσει σήμερα. Κατά τα άλλα, οι άλλες σκιές είναι πάρα πολύ ωραίες και ευχριστές. Σας την προτείνω ανεπιφύλακτα αν σας αρέσουν αυτοί οι χρωματικοί τόνοι και θέλετε λίγο έτσι να παίξετε με το μακιγιάζ, να σας φτιάξει λίγο η διάθεση. Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν σας ενδιαφέρει να ανεβάσω την επόμενη εβδομάδα που είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Μακιγιάζ για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Θα μου πείτε τώρα που μας έχουν κλείσει σπίτι. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Νομίζω ότι θα κάνουμε και μακιγιάζ στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν ξέρω, μπορεί να έχετε σχεδιάσει ένα πολύ ωραίο δείπνο με τον καλό σας. Γιατί μετά τις 6 τα Σαββατοκύριακα δεν κυκλοφορούμε, αλλά μπορούμε να μείνουμε σε όποιο σπίτι θέλουμε. Οπότε δεν ξέρω, αν το θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια για να σας το φιλμάρω. Αν όχι, θα βρούμε κάτι άλλο να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε προϊόντα χιλιών. Το μολύβι που μάσαγε πριν ο Merlin είναι από την εταιρεία Essence. Λοιπόν, είναι το Soft Contouring, είναι στην απόχρωση Deeply Intoxicated και το φοράω σήμερα στα χείλη μου. Έχω κάνει το περίγραμμα. Το περίεργο σήμερα είναι ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει κραγιόν για τα χείλη μου, αλλά έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ το προϊόν που λέγεται Sweet Cheeks από την NYX και το έχω λατρέψει επίσης. Σας έχω μιλήσει για την αγάπη μου για τα κρεμώδη προϊόντα ρουζ και γενικότερα δηλαδή και για τα κρεμώδη bronzer τον τελευταίο καιρό. Θα σας το σουατσάρω και εδώ για να το δείτε λιγάκι και θα το σβήσω με το δάχτυλό μου για να δείτε πόσο ωραία απλώνει. Και αν το κάνετε αυτό με πινέλο ή με έναν οπό beauty blender, παιδιά, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο, ροδαλό και φυσικό. Και εγώ το έχω χρησιμοποιήσει ως κραγιόν και δεν μου ξεραίνει καθόλου τα χείλη. Είναι αυτό το θαύμα που συμβαίνει, οπότε αν θέλετε και να κάνετε και ένα μονοχρωματικό μακιγιάζ, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ακόμα και στα μάτια σας ως σκιά. Παπ, λίγο από αυτό το χρώμα, με αυτόν τον τρόπο, στο μαγουλό σας ως ρουζ και στα χείλη. Νομίζω ότι είναι και χρωματάρα. Μισό λεπτό να σας πω την απόχρωση. Είναι η απόχρωση Bombshell. Και για ρουζ σήμερα έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ το Sweet Cheeks Matte Rouge από την NYX, το οποίο είναι στην απόχρωση Bang Bang και επίσης λάτρεψα και χρησιμοποιώ το τελευταίο καιρό πάρα πολύ συχνά. Νομίζω ότι δίνει αυτό το πολύ ωραίο flash, έτσι, στα μάγουλα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε προϊόντα νυχιών. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτή την εταιρεία που λέγεται Nails Inc. Αυτό είναι το Back to Life, Repair, Recuperate and Glow. Είναι σκληρυντικό, είναι μια θεραπεία ουσιαστικά για τα λεπορημένα νύχια όπως τα δικά μου. Φοράω μόνο αυτό σήμερα στα νύχια μου, έχω κάνει δύο στρώσεις. Πήγα για μανικιούρ τις προάλλες, μου είπε η κοπέλα ότι πραγματικά τα βλέπω πιο δυνατά από ποτέ τα νύχια σου και συνέχισα να το χρησιμοποιείς γιατί κάνει δουλειά και πραγματικά κάνει δουλειά και μου αρέσει που αφήνει και αυτό το πολύ ωραίο nude διακριτικό χρώμα. Και το ξεβαυτικό νυχιών της Τεμπέλας που είμαι εγώ είναι αυτό εδώ από Nails Inc. Είναι το Collagen Fueled Nail Polish Rapid Remover Pot, το οποίο είναι ένα μπουκαλίνο που το ανοίγετε, το έχω κλείσει και σφιχτά, έχει μέσα σφουγγαράκι, βουτάτε το νύχι σας μέσα, το κουνάτε λίγο δεξιά-αριστερά και διαλύει τελείως το βερνίκι νυχιών σε χρόνο ντετέ. Το έχω λατρέψει, θέλω να πάρω 10 πραγματικά, να τα έχω στη συλλογή μου. Και καλή ιδέα είναι βασικά να έχετε ένα για τα σκούρα βερνίκια νυχιών και ένα για τα πιο ανοιχτό χρώμα, για να μην μπερδεύετε και γίνεται χαμός. Πάμε τώρα σε προϊόντα για μαλλιά. Έχω 3 εδώ για τα οποία θέλω να σας μιλήσω και θα ξεκινήσω από το Heat Relief, το οποίο είναι ένα θερμοπροστατευτικό mist από την αγαπημένη μου Aveda.
Το συγκεκριμένο προϊόν λοιπόν χρησιμοποιείται σε στεγνά μαλλιά και έψαχνα εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα τέτοιο προϊόν, γιατί δεν θέλω να κάνω styling αμέσως μόλις λουζόμαι, θέλω να κάνω styling την επόμενη μέρα πολλές φορές, απλά να στεγνώσω γρήγορα τα μαλλιά μου ή να τα αφήσω να στεγνώσουν φυσικά, και τα περισσότερα θερμοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να τα εφαρμόζεις σε νοπά μαλλιά. Το συγκεκριμένο λοιπόν με έχει βολέψει πάρα πολύ, έχει μια πολύ ωραία δροσιστική μυρωδιά, έτσι θα τη χαρακτηρίσω. Νομίζω ότι κάνω 6 με 8 ψεκάσματα σε όλα μου τα μαλλιά, σε όλο μου το κεφάλι κάθε φορά, και ακολούθως προχωρώ στο styling και μου τα προστατεύει εξαιρετικά. Τώρα, αφού έχω κάνει styling, χρησιμοποιώ το Bumble and Bumble Sumo Liquid Wax Plus Finishing Spray. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, είναι ένα κερί σε spray. Δεν φανταζόμουν ποτέ πόσο ελαφρύ είναι στα μαλλιά, πόσο ελαφρύ μπορεί να είναι στα μαλλιά. Γιατί όταν ακούς κερί, φαντάζεσαι κάτι πολύ βαρύ και κολόδες. Εγώ τουλάχιστον αυτό φανταζόμουν τόσα χρόνια, γιατί ξέρω ότι οι άντρες χρησιμοποιούν περισσότερο κερί. Ωστόσο, είναι το προϊόν που κάνει τα μαλλιά μου να στέκονται στη θέση τους, κάνει τις φυτρούλες να μην πετάνε. Μια φορά το ψεκάζω στα χέρια μου και απλά τις έτσι κατευνάζω και τις χαϊδεύω. Αλλά επίσης μου κρατάει και τις μπούκλες μου αυτές τις χαλαρές, χωρίς να τις κολλάει. Γιατί θυμάμαι ένα περιστατικό, κάποια στιγμή είχα βγει με κάποιον, παλιότερα, πολύ παλιά, και είχα βάλει λάκ αρκετή στα μαλλιά μου, γιατί θέλω έτσι να κρατήσει το χτένισμα, και μου χάιδευε τα μαλλιά σε κάποια φάση και μου λέει, τα μαλάκια σου θέλουν λούσιμο, έλεο. Όχι, απλά έχω βάλει πολύ λακ. Είχαν κολλήσει, παιδιά, ήταν χάλια το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό είναι φανταστικό. Σας το προτείνω 100% και δεν έχω ακούσει και κανένα να μιλάει γι' αυτό, και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Συνεχίζω με ένα προϊόν για μαλλιά το οποίο δεν μου άρεσε, και είναι αυτό εδώ, το dry shampoo από την Cloran, το οποίο μάλιστα είναι, λέει, και για σκούρες αποχρώσεις μαλλιών. Βάζω στοίχημα ότι υπάρχουν και πιο σκούρες από μένα. Αυτό είναι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμο για τα δικά μου μαλλιά. Εγώ θα το πρότεινα σε ξανθά σκούρα μαλλιά ουσιαστικά, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα όταν το τοποθετώ, και αν υποθέσουμε ότι παίρνεις ένα dry shampoo με χρώμα όπως αυτό της Bumble and Bumble που με έχει βολέψει για παράδειγμα, για να καλύψεις και λίγο τις ρίζες σου που έχουν βγει και λίγο τα λευκά σου, θέλεις και η απόχρωση να σου ταιριάζει. Λοιπόν, αυτό δεν μου άρεσε ιδιαίτερα ούτε σαν dry shampoo, να πω την αλήθεια, αλλά και η απόχρωση είναι πολύ fail, οπότε δεν θα το ξαναγοράσω. Και το τελευταίο προϊόν για το οποίο θέλω να σας μιλήσω είναι ένα κερί. Και θα κάνω λίγο έτσι να το πιάσω από πίσω, γιατί το συγκεκριμένο κερί, εκτός του ότι μυρίζει υπέροχα, είναι και από 100% φυσικό κερί σόγιας. Κάτι που δεν είναι καθόλου τοξικό, σας έχω ξαναμιλήσει για τα κεριά, και δεν είναι και καθόλου ακριβό. Καθόλου. Εντάξει, νομίζω κάνει 14 ευρώ το συγκεκριμένο, και το αγόρασα από το σούπερ μάρκετ Θανόπουλος. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή για την ποιότητα του κεριού που αγοράζεις, και ιδιαίτερα αυτή η μυρωδιά που είναι το κασμίρι, παιδιά, εμένα με τρελαίνει, με χαλαρώνει, με ταξιδεύει. Δεν ξέρω, είναι φανταστικό. Λοιπόν, να το αναζητήσετε οπωσδήποτε. Α, την εταιρεία δεν σας είπα, συγγνώμη. Έχει λιώσει κιόλας. Λέγεται Heart and Home η εταιρεία. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να σας πω πριν φύγω είναι ότι έχετε ακόμα έναν λόγο να με ακολουθήσετε στο Instagram. Αν δεν το κάνατε πριν, κάντε το τώρα, @nagiapo, γιατί από αύριο Δευτέρα θα τρέξει διαγωνισμός όπου 6 από εσάς θα κερδίσετε το Beautiful Absolute, το άρωμα αυτό το υπέροχο και διαχρονικό που φέτος γιορτάζει τα 35 του χρόνια της Estée Lauder, ένα πολύ λουλουδάτο και μεθυστικό άρωμα, σε μία συλλεκτική συσκευασία, και αυτή είναι συλλεκτική συσκευασία του αρώματος, αλλά και το κουτί, παιδιά, δείτε τι όμορφο είναι. Είναι φιλοτεχνημένο από τον Andy Warhol, και ήταν ένα από τα αγαπημένα του αρώματα, το αγαπημένο του άρωμα μάλλον, για να πω την αλήθεια, έτσι γράφει μέσα. Το ανοίγεται λοιπόν το κουτάκι αυτό, και έχει μέσα και αυτό εδώ το πολύ ωραίο βιβλιαράκι, στο οποίο έχει διάφορες ατάκες του Andy Warhol, ο οποίος εμπνεύστηκε και ζωγράφισε αυτή τη συσκευασία. Όχι τώρα, πριν πεθάνει. Βλέπετε εδώ και την υπογραφή του. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, να περάσετε πάρα πολύ καλά, όσο καλά περνάω και εγώ κάθε φορά που κάνω γυρίσματα για εσάς. Περιμένω τα like σας και τα σχόλιά σας. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας, αν νομίζετε ότι θα το βρουν ενδιαφέρον. Πάρα πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!